Μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις ως caveman κάνει απόψε στην Λάρισα ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και το λέω γιατί δεν πρέπει να χάσετε αυτόν τον caveman. Γιατί ο caveman συνεχίζει τον θρίαμβό του. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Εσείς? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς. Θέλω να πω, βεβαίως δεν θέλω να δικήσω και τον Γεράσιμο το Γενατά. Αλλά και τους άλλους μετά το Γεράσιμο. Εντάξει, εγώ ξεχωρίζω εσάς τους δύο, διότι ο caveman δεν θα είχε δημιουργήσει το μύθο που δημιούργησε στην Ελλάδα, αν δεν τον είχατε ερμηνεύσει εσείς. Εννοείται και ο Γεράσιμος ή εγώ. Και οι δύο μαζί. Γι' αυτό λέω, δεν θέλω να τον εξαιρέσω. Όχι, και καθόλου, να πω μόνο καθόλου. Για εσάς. Ο εκάστοτε πρωταγωνιστής δίνει το δικό του στίγμα στην παράσταση, στον caveman. Καταθέτει τη δικιά του προσωπικότητα. Τον μύθο δεν τον ενίσχυσαν εξίσου όλοι, αλλά μην δεν το συζητήσουμε σημασία. Αυτό. Τώρα, λέω ότι δεν πρέπει να τον χάσετε, διότι caveman τέλος για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Τελειώνω 31. Μάλλον, όχι τέλος, τέλος. Στη σκηνή. Ναι, γιατί σκηνοθετώ τον επόμενο, τον Γιώργο τον Παρτσαλάκη, που έρχεται, που θα είναι ένας διαφορετικός caveman. Πιστεύω θα αντέξει μέσα στο χρόνο και αυτός, όσο και εγώ. Γιατί διαφορετικός, έχετε πειράξει και τα κείμενα? Όχι, το κείμενο δεν πειράζεται, αλλά είναι άλλη κομική περσόνα. Ναι. Άλλη κομμωδία θα βγάλει ο Γιώργος, άλλη βγάζω εγώ. Τι γίνεται, γιατί αυτό το έργο το βλέπει και το ξαναβλέπει κάποιος? Γιατί αυτό. Το που συμβαίνει με τον caveman είναι να συναντά και τους ίδιους θεατές. Όχι μόνο εμείς να συναντούμε τον ίδιο ηθοποιό από τη μια στην άλλη χρονιά. Καταρχάς έχουμε ένα πανέξυπνο συγγραφέα, τον Rob Becker. Έχει μελετήσει πάρα πολύ τις διαπροσωπικές σχέσεις των ζευγαριών, έχει μελετήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο, έχει μελετήσει πάρα πολύ κοινωνιολογία, ψυχολογία, αρχαιολογία και με έναν μοναδικό και απλό τρόπο και κωμικό τρόπο καταθέτει την καθημερινότητά μας. Αυτά δηλαδή που έχουμε ζήσει όλοι, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσα στη ζωή μας. Και τα έχουμε ζήσει και στους φίλους μας και στους συγγενείς μας, έτσι, από διηγήσεις, αν δεν είναι δικά μας βιώματα όλα αυτά. Γιατί... Σίγουρα κάτι έχουμε ακούσει, αλλά σίγουρα μετράει και η διαδραστικότητα της παράστασης. Ναι. Η δικιά μου η προσπάθεια ήταν να καταργήσω τον τέταρτο τοίχο που λέμε στο θέατρο και να εξηγήσω τι εννοώ βέβαια για τους τηλεθεατές σας. Τέταρτο τοίχο εμείς εννοούμε έναν νοητό τοίχο που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και στο θεατή. Εγώ προσπάθησα να τον γκρεμίσω αυτόν τον τοίχο και να κατεβάσω όλη την παράσταση κάτω στους θεατές. Να γίνουμε ένα. Αυτό βέβαια απαιτεί σύνθεση πολλών τεχνικών μαζί. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι απλό πράγμα. Θέλει ετοιμολογία, θέλει ταχύτητα, θέλει ρυθμό, θέλει τεχνικές, θέλει πολλά, θέλει φυσική κατάσταση. Συν ότι πρέπει το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού να μην ξεχυλώνει, να κρατάω πάντα ένα μέτρο. Άρα θέλει αυστηρή πειθαρχία, ό,τι και αν ακούσω από κάτω. Και πιστέψτε με, ακούω πάρα πολλά από κάτω. Και θέλει και ένα κρεβάτι στο καμαρίνι, γιατί φαντάζομαι ότι βγαίνει κάποιος διαλυμένος μετά. Ναι, δεν έχει κουράγιο ούτε να σύρει τα πόδια του μέχρι το αυτοκίνητο για να φύγει, να γυρίσει. Μετά από 2 ώρες, πραγματικά νιώθω σαν τον αθλητή που έχει παίξει ένα ολόκληρο αγώνα. Και φανταστείτε, ναι, αυτόν τον αγώνα τον παίζω μόνος μου. Ναι, αυτό είναι, ότι δεν υπάρχει συμπαραστάτη σε αυτό. Όχι. Αλλά όχι. Υπάρχει συμμέτοχος στο κοινό. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά ο συμπαίκτης μου είναι το κοινό. Το αποχαιρετάτε με πόνο ή με γλυκά το έργο αυτό? Με γλυκιά πίκρα. Ναι. Γιατί βγήκα κερδισμένος μέσα από το caveman. Ουσιαστικά ευγνωμονώ το caveman, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, στο σύνολο 5 χρονιές είναι μαζί με τις καλοκαιρινές σεζόν, μπορεί να είναι και 6 η σεζόν, εκπαιδεύτηκα ως κωμικός. Αλλιώς τον ξεκίνησα, αλλιώς έχω καταλήξει τώρα. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά εξελίχθηκα ως κωμικός ηθοποιός και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό και εκτιμώ βαθιά τον caveman και το δώρο που μου έγινε για να υπερασπιστώ αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα, επιτέλους θα παίξω και με άλλους και θα μπορώ να ξεκουράζομαι και λίγο, γιατί πραγματικά η κούρασή μου είναι τεράστια, αλλά είναι γλυκιά κούραση κι αυτή. Σας θυμάει η σεμνότητα που εκπέμπεται με το να λέτε ότι εξελίχθηκα τότε, να σας παραδόθηκε, ήσασταν ήδη πολύ φτασμένος ηθοποιός? Είναι η μεγάλη μου αγωνία, ότι δεν θέλω να γίνω, καταλαβαίνετε, δεν θέλω, ναι, να πω στο χρόνο ντούλαπο με το σκόρο, επειδή έχω κατακτήσει 2 πράγματα. Γιατί όταν θα βγω θα με έχει φάει ο σκόρος. Θέλω να εξελίσσομαι. Με ποιους θα παίξετε, τι σχέδια έχετε για το χειμώνα? Το χειμώνα θα είμαι στο θέατρο Ζήνα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κάνουμε το έργο «Η Τενόρη». Αν θυμόσαστε από παλιά, το «Ζητείτε Τενόρος». Εμείς το ονομάσαμε «Η Τενόρη». Ένα έργο με τεράστια επιτυχία. Μια κλασικότατη φάρσα στο εξωτερικό.
θα είμαι εγώ και ο Θανάσης ο Τσαλταμπάσης και άλλοι 5 κομικοί ηθοποιοί. Θα στήσουμε ένα καινούριο πάρτι λοιπόν. Από πολύ τα πάρτι που στείλουμε κάθε μέρα με τον Caveman. Και οι αδελφοί Τάγαροι το έχουν κάνει το ΖΙΝ από τότε δηλαδή που το ανέλαβαν, το έχουν απογειώσει. Δεν... Ναι. Ενώ είχε μετακινηθεί από εκεί η πιάτσα. Η αδελφή Τάγαρη είναι η παραγωγή μου, ναι, λοιπόν, ναι, το χειμώνα, για να καταλάβετε. Το κάνανε πιάτσα ξανά. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Η Μουρμούρα συνεχίζεται τηλεοπτικά. Συνεχίζεται, ναι. Ξεκινούν... Αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτή η σειρά. Όντως αγαπήθηκε πάρα πολύ. Όντως αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ξεκινούν οι προβολές από τον Οκτώβρη πάλι. Τώρα με το 1η Σεπτέμβρη μπαίνουμε πάλι στα γυρίσματα για να είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε κι εμείς τρεις ευτυχισμένοι βέβαια που είμαστε. Δισεβδομαδιαίος. Νομίζω τρεις φορές θα παίζετε. Α, τρεις φορές. Νομίζω. Αν παίζετε τρεις θα έχουμε μεγάλο θέμα και δεν θα πρέπει να γυρνάμε νυχθημερών. Αλλά δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχετε μια παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστείτε. Έχετε τα τηλεοπτικά, έχετε τη σκηνοθεσία του Caveman. Και τη σκηνοθεσία των τενόρων. Α, και θα κάνετε εσείς και τη σκηνοθεσία, ναι, των τενόρων. Ναι, ναι. Ωραία. Και ένα τροχόσπιτο να σας περιμένει. Και έξω από κάθε. Να το δίνει μόνο τροχόσπιτο και ένα στενοφόρο απ' έξω. Να με περιμένει. Ναι. Δεν γίνεται. Και θα κάνετε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά. Όχι, δυστυχώς. Ταινία κάνατε φέτος. Πώς, Ταινία κάνατε. Δεν πρόλαβα, γιατί τώρα είχα γυρίσματα μέχρι τέλη Ιουλίου και την περιοδία του Caveman. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ταινία. Ναι. Θα το θέλατε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με εκφράζουν πάρα πολλοί ταινίες και η τελευταία που είχα κάνει ήταν του Θανάση Τσαλταμπάση. Ναι. Και πριν ήταν η Νήσος, βέβαια. Που ήταν εξαιρετική. Ναι. Και οι δύο, και αλλά εντάξει, η πρώτη ήταν, νομίζω. Εντάξει. Την αγαπήσαμε λίγο περισσότερο. Ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Με τα πρωτότυπα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι φίλοι μας θα είναι απόψε κοντά σας. Μέχρι το 52 θα μου δώσετε 10 αριθμούς. Το 3. Κατερίνα Γιαννινάσιου. Το 7. Λεωνίδα Σαλταγιάννης. Το 15. Σταυρούλα Θεοδόρου. Το 23. Γεωργία Δημοπούλου. Όλες γυναίκες είναι. Ναι, βγήκε και ένας άντρας εδώ. Βγήκε και ένας άντρας, εντάξει. Ναι. Για να καταλάβετε πόσες είναι. Και δεν το κάνουν επίτηδες, τέλος πάντων. Καλά, εγώ το βλέπω συνήθως στα θεατρικά όταν δίνουμε. Τηλεφωνούν οι γυναίκες, δεν ξέρω πώς είναι στηρίζουν. Η σύνθεση του κοινού, τα ποσοστά δηλαδή. Οι γυναίκες στηρίζουν το θέατρο και να είναι καλά που υπάρχουν. Και αυτό τι που είναι, 70-30, ας πούμε. Τόσο, ναι. Καμιά φορά λέω και κάτι στους θεατές ότι να είστε καλά που υπάρχουν οι γυναίκες, γιατί σας καταλογίζω, σε ένα δύο ώρες καταλογίζω πάρα πολλά. Τα μισά να καταλόγιζα στους άντρες θα είχαν αδειάσει την αίθουσα, δεν θα μένανε. Λες και ακόμα είναι χαρούμενες και χειροκροτάνε και γελούνε. Είναι υπέροχο αυτό που κάνουν. Μπράβο. Είναι υπέροχο. Μπράβο. Γιατί δεν ακούν και λίγα. Ναι. Σε αυτό το έργο. Συνεχίζω. 31. 31. Αποστόλης Λαμπρακάκης. 35. Γιάννα Θεοδώρα. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το επίθετο. Θεοδόρου μου πώς ήταν. Ναι. 40. Μέρη Καραλαριώτου. 42. Παναγιώτης Πλακούτσης. 44. Ελένη Γαλάνη. Και 50. Και 50 Αθηνά Γκουντέτσιου. Να έχετε πολύ καλή παράσταση απόψε. Έχετε αρκετές πιάτσες ακόμη. Άλλες νομίζω 6 πιάτσες έχω και τελειώνω και ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω στο Μαρούσι στην Αθήνα. Ωραιότατα. Θα σας απολαύσουμε σήμερα στην Λάρισα, στο Κυποθέατρο Αλκαζάρ με τον Caveman, τον ανεξάντλητο Caveman, που έχει πέσει στα δικά σας καλά χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σας περιμένω σας. Με μεγάλη μου χαρά. Να στήσουμε ένα καινούριο πάρτι σήμερα το βράδυ.